Και παρακάλεσα τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, πώς να πω, εξ επαγγέλματος, είναι καθηγητής των διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να είναι μαζί μας για μια πρώτη αποτίμηση. Καλημέρα, κύριε Κερίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα, κύριε Τσίμα. Δεν ξέρω αν φοβάστε ότι θα μπορούσε σήμερα να γίνει αυτό που δεν έγινε χτες, δηλαδή ο Ερντογάν να πατήσει την κόκκινη γραμμή, να πει ή να αναγγείλει πράγματα τα οποία θα καθιστούν, ας πούμε, πολύ βαρύ το κλίμα. Θα το δούμε. Έχουμε μερικές ακόμα ώρες παραμονή στο νησί. Κρατάμε έτσι μια επιφύλαξη, αλλά το βέβαιο είναι ότι χθες στην ομιλία που έκανε στο τουρκοκυπριακό κοινοβούλιο στα κατεχόμενα δεν προχώρησε σε αυτό που είχε έτσι κάπως προαναγγείλει, είχε δημιουργήσει ένα κλίμα, κατέβηκε με μια κουστοδία εκατοντάδων στελεχών του, σύσσωμη κυβέρνηση, η ηγεσία του ΑΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Μπαχτσελή. Αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι τον πήρε μαζί του. Τον πήρε μαζί του διότι, για μια σειρά από λόγους. Πρώτον, τον πήρε μαζί του γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορεί να. Δεν έχει πλειοψηφία καν στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Εξαρτάται πια. Χρειάζεται να έχει αυτό το 40% σε φαλτήριο για να διεκδικήσει το 50-1 στις προεδρικές που έρχονται. Και είναι πολιτικά απομονωμένο στο εσωτερικό. Φοβάται μια αναβίωση του μεγάλου συνασπισμού εναντίον του, με τον οποίο έχασε τις δημοτικές εκλογές το 19 και βγήκε ο Ιμάμογλου στη Κωνσταντινούπολη και ο Γιαβάς στην Άγκυρα, όταν από την φιλοκουρδική, να πούμε, αριστερά στους Ρεπουμπλικάνους, των Κεμαλιστών, μέχρι την Αξενέρ και τώρα πια και στους πρώην συμμάχους του, όπως ο Νταβούτογλου, ο Γιούλ, ο Μπαμπατζάν, όλοι είναι εναντίον του και άρα οι μετοχές του Μπαχτσελή είναι ακόμα πιο ανεβασμένες. Το δεύτερο είναι ότι στην Κύπρο το τουρκικό πολιτικό Ισλάμ έχει συναντηθεί με τον τουρκικό υπερεθνικισμό ήδη από το 1974. Να θυμίσουμε ότι σε εκείνη την κυβέρνηση της εισβολής με πρωθυπουργό τον Ελτζεβίτ, τον οποίο όλοι θυμόμαστε, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ήταν ο Νετσμετίν Ερμπακάν, ο προπάτορας, έτσι δεν είναι, του Ερντογάν και ο πολιτικός του μέντορας. Ναι, να θυμίσουμε ότι όταν έγινε δήμαρχος για πρώτη φορά το 1994 στην Κωνσταντινούπολη, ως μέλος και εκπρόσωπος του κόμματος του Ερμπακάν έγινε δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και έτσι ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα, ασχέτως αν στην πορεία προχώρησε όπως πολύ πετυχημένη πολιτική επιχειρηματία σε μια πατροκτονία και δημιούργησε το δικό του το ΑΚΕΠΕ, το οποίο είχε την πορεία που είχε. Και βεβαίως το ΜΕΧΑΠΕ που έχει προπάτορα τους γκρίζους λύκους του Αρπασλάν Τουρκές, ενός Τουρκοκύπριου ακραίου υπερεθνικιστή στρατιωτικού της Τουρκίας. Τον θυμούνται οι παλιότεροι, τον θυμάστε κι εσείς. Και εγώ, καλό είναι λοιπόν αυτά να τα έχουμε υπόψη, γιατί πέρα από ναι, έχετε δίκιο. Οι ρίζες, οι ιστορικές, οι πολιτικές έχουν τη σημασία τους. Ναι, και αναβιώνει, βεβαίως κάνοντας τη μεγάλη στροφή, διότι όταν ήρθε στα πράγματα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήρθε απέναντι στον Ντεγκτάς. Είχε βοηθήσει τα μάλα στην περιθωριοποίηση την πολιτική του Ντεγκτάς και την τότε εκλογή του Ταλάτ, θυμάστε, και τη στήριξη που είχε δώσει στο σχέδιο Ανάν. Στο μεταξύ έχει αλλάξει και μας δείχνει το πόσο πολύ έχει αλλάξει ο Ερντογάν αυτή η στροφή, ιδίως στο Κυπριακό, όπου Ταλάτ και ο διάδοχος του Ακιντζή είναι σήμερα απέναντι και Τατάρ και ο προπάτορας του Ντεγκτάς της σκληρής γραμμής των δύο κρατών είναι η σημερινή του σύμμαχη και δείχνει τη διαδρομή που έχει διανύσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Σωστά. Τώρα, δύο ερωτήματα. Πήγε και επανέλαβε την θέση ότι η μοναδική λύση που μπορεί να υπάρξει στην Κύπρο είναι η λύση των δύο κρατών. Δηλαδή, είπε στην πραγματικότητα αυτό που έλεγε πάντα ο Ετσεβίτς, στον οποίο αναφερθήκατε, που έλεγε δεν υπάρχει κυπριακό πρόβλημα. Έχει το λύσαμε το 1974. Με την ειρηνική μας παρέμβαση. Ακριβώς. Αυτή είναι μια θέση στην οποία η Τουρκία θα επιμείνει ακόμη και αν ξαναρχίσει μια διαδικασία διαλόγου, ή είναι μια διαπραγματευτική θέση για να ελιχθεί η Τουρκία κάποια στιγμή σε αυτό που ονομάζει πολιτική ισότητα, κυριαρχική ισότητα των δύο κινητήτων. Ναι, νομίζω είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Είναι και ένας στόχος, είναι και μια διαπραγμάτευση η οποία συνεχίζεται, να πούμε. Έγινε η συνάντηση στην Ελβετία. Υποτίθεται ότι περιμένουμε και μια δεύτερη συνάντηση. Δεν βοηθάει βεβαίως καθόλου την προσέγγιση και τη λύση, γιατί βρίσκεται εντελώς εκτός διεθνούς νομιμότητας, αποφάσεων ΟΗΕ, δηλώσεων των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και οι πέντε πρέσβεις Κίνας, Γαλλίας, Βρετανίας, Ρωσίας, Αμερικής.
στη Λευκοσία δήλωσαν ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει, δεν μπορούν να υπάρξουν δύο κράτη στην Κύπρο και νομιμοποίηση των τετελεσμένων του 1974 και βεβαίως Ευρώπης και ούτω καθεξής. Άλλωστε, ενάντια σε αυτό είναι και οι ίδιοι Τουρκοκύπροι. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο Ακιντζή μπορεί να πήρε το 50% στις πρόσφατες εκλογές, όμως στην ουσία ως προς τους Τουρκοκύπριους, τους γηγενείς, τους πραγματικούς, έχει πολύ περισσότερο. Τον Τατάρ τον ψήφισαν κυρίως οι έπικοι, σωστά, με παρέμβαση ομή της Τουρκίας. Κατά συνέπεια έχουμε έναν διχασμό στο εσωτερικό των κατεχομένων, μεταξύ αυτών που θέλουν την ευρωπαϊκή προοπτική, που θέλουν το ευρωπαϊκό διαβατήριο και το παίρνουν. Άλλωστε δεκάδες χιλιάδες από αυτούς το έχουν πάρει της Κυπριακής Δημοκρατίας για να έχουν πρόσβαση ελεύθερη στην Ευρώπη, και των άλλων που βλέπουν την προοπτική, να πούμε, της ενσωμάτωσης στην ουσία στην Τουρκία. Οι Τουρκοκύπροι οι πραγματικοί δεν θέλουν ούτε την ισλαμοποίηση, ούτε το αυταρχικό διεφθαρμένο καθεστώς του βαθέως κράτους της Τουρκίας, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, υπάρχει μια πολιτιστική αντίσταση, γιατί οι Τουρκοκύπροι είναι, εν πάση περιπτώσει, ως Κύπροι πιο κοσμικοί. Δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο πολύ αυστηρό ισλαμικό μοντέλο που εφαρμόζει ο Ερντογάν στην Τουρκία, επιβάλλει. Το επόμενο ερώτημα είναι, ποια είναι η στάση και τι ρόλο παίζουν αυτή την περίοδο κυρίως οι Αμερικανοί αλλά και οι Ευρωπαίοι? Ήδη θα έλεγα οι Ευρωπαίοι παρακολουθώντας τους Αμερικανούς, γιατί υπάρχει αυτή η φήμη ότι την Παρασκευή έγινε ένα τηλεφώνημα ανάμεσα στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρόεδρου Μπάιντεν και τον κύριο Καλίν. Αυτό έγινε, ναι. Η φήμη είναι ότι εκεί διατυπώθηκαν μάλλον κάποιες προειδοποιήσεις προς τον να μην κάνει ο Ερντογάν στην Κύπρο πράγματα που θα υποχρεώσουν τους Αμερικανούς να του φερθούν πιο σκληρά. Κύριε Τσίμα, αυτό που δεν έχει προσεχθεί αρκούντος είναι ότι πέρα από τον Biden, εντάξει, είχαμε τη μεγάλη αλλαγή, την κυβερνητική, πολύ σημαντική, και το βλέπουμε σε όλο κλίμα των ευρωαμερικανικών σχέσεων, στην αναβίωση του ΝΑΤΟ, στην επιστροφή της Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει, σε μια συνέχεια και σε μια συνέπεια, μετά από 4 χρόνια αναταραχής, να το πω κομψά. Πέρα όμως από αυτό, νομίζω ότι μας βοηθάει πάρα πολύ το 50-50 στη Γερουσία. Δεν έχει προσεχθεί ότι η μπύλια ήρθε και έκατσε ακριβώς εκεί που συνέφερε το περισσότερο τα ελληνικά συμφέροντα. Διότι αυτό το 50-50, ο διχασμός δηλαδή της Γερουσίας ακριβώς στη μέση, χαρίσκε ήρθε ένα μαγικό χέρι και έκατσε την μπύλια, έτσι δεν είναι, στο κέντρο, δίνει πολύ μεγάλη εξουσία στο Μενέντες και στους φιλέλληνες, να πούμε, γερουσιαστές, αυτοί που είναι πιο κοντά στις δικές μας θέσεις. Και οι οποίες ασκούν πίεση. Ο Biden δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ούτε μία ψήφο αν θέλει να περάσει στοιχειωδώς το νομοθετικό του και οικονομικό του πρόγραμμα. Και άρα όταν μαζεύονται 14 γερουσιαστές πριν από 2 μέρες και δηλώνουν ανοιχτά ότι ζητούν κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας για την αμόχωστο, αυτό είναι κάτι που ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να αγνοήσει. Η δύναμη αυτών των γερουσιαστών, ιδίως του Μενέντες, έχει μεγενθυνθεί από το γεγονός ότι ο Biden δεν έχει άνεση μεγάλης πλειοψηφίας στην Γερουσία. Και άρα μέσω των εσωτερικών και των εσωτερικών συσχετισμών και αναγκών που έχει η Προεδρία Biden, επηρεάζεται ευνοϊκά ο συσχετισμός και εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, αυτό είναι ένα καλό νέο. Όπως επίσης είναι σημαντικό να πούμε, επειδή είχαμε πρόσφατα αναταραχές στην Κούβα, έτσι, με σας μπορώ πάντοτε να κάνω ένα βήμα παραπάνω στη συζήτηση, να θυμίσουμε ότι και ο Μενέντες και ο Ρούμπιο, ο Ρεπουμπλικάνος με τον οποίο συνεργάζονται σε αυτά τα ζητήματα, είναι κουβανοαμερικανικής καταγωγής. Ακριβώς. Θεωρούν τον Κάστρο ως διάβολο επί της γης, που έδιωξε τους γονείς τους από την Κούβα και τους έκανε πρόσφυγες, μετανάστες αν θέλετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και άρα πρέπει να είμαστε και εμείς πέρα από το ζήτημα αρχών απέναντι σε έναν καταπιεσμένο λαό από μια στιγμή δικτατορία και πώς να το πούμε, υποψιασμένοι για το εθνικό μας συμφέρον, και να μην παρασυρώμαστε σε εύκολες ιδεοληψίες για τους αναφέρομαι σε συγκεκριμένα που γίνονται. Καταλαβαίνω τι λέτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύμπτωση ότι ο πυρήνας του φιλελληνικού, ας πούμε, λόμπι στην Αμερικανική Γερουσία είναι Αμερικανοκουβανοί, οι οποίοι προφανώς υποστηρίζουν μια καθεστωτική αλλαγή στην Κούβα. Είμαστε υποχρεωμένοι να το λάβουμε υπόψη. Γι' αυτό καλό είναι να μην πηγαίνουμε, ας πούμε, στην κηδεία του Κάστρο.
Καλά, αυτό έγινε στο παρελθόν. Ή να μην βγάζουμε, πώς να το πούμε, ανακοινώσεις συμπαράστασης στο κομμουνιστικό καθεστώς, στο στιγνό δικτατορικό, να πούμε, ως προς το ζήτημα αρχών. Αλλά πέρα από το ζήτημα αρχών υπάρχει και το ζήτημα συμφέροντος. Να μην αυτοχειριαζόμαστε. Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Τσίμα, να θυμόμαστε ότι πέρα από μέρα Οδύνης, που είναι σήμερα, να μην το ξεχνάμε αυτό, είναι και μέρα περισυλλογής, και να θυμόμαστε ότι στην Κύπρο υπήρξε Κερκόπορτα, υπήρξαν κάποιοι, πώς να το πούμε, υπερπατριώτες, οι οποίοι ανοίξαν μέσα σε πολλά εισαγωγικά για το πατριώτες τον δρόμο στον Ατίλα. Και όλα αυτά να γίνονται μαθήματα για να μπορούμε να λειτουργούμε αποτελεσματικά απέναντι στο μεγάλο κίνδυνο που είναι η Τουρκία. Είναι αναγκαίο να το θυμόμαστε, ειδικά μια μέρα σαν αυτήν. Καλημέρα, κύριε Κερίδη. Γεια σας.